καλή δύναμη να ευχηθώ σε όλους και όλες, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος αυτή. Και βέβαια, από την επίσκεψή μας στα Χανιά, στην Κρήτη, δεν μπορούσε να λείπει αυτός ο μεγάλος, ο πολύ σημαντικός τομέας της υγείας, αυτό το πολύτιμο αγαθό για τη ζωή κάθε συνανθρώπου μας, όπως επίσης και η δουλειά η δική σας, η προσφορά η δική σας, που από λειτουργήμα, δυστυχώς, με την πολιτική των κυβερνήσεων όλου αυτού του συστήματος, κινδυνεύει να γίνει μαρτύριο και για σας, αλλά και για τους εργαζόμενους, για τους ασθενείς, με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, γιατί εμείς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ως κόμμα και το έχουμε αναδείξει και στη Βουλή και παντού, ότι κάνετε μια τιτάνια προσπάθεια, χωρίς εσάς, χωρίς δηλαδή τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες, δεν μπορούσε να κρατηθεί η υγεία του λαού μας, δεν μπορούσαν να κρατηθούν τα νοσοκομεία. Και από αυτή τη σκοπιά, με βάση αυτά που σε συνέχεια θα εκθέσετε, θα μπορέσουμε να παλέψουμε όλοι μαζί, εμείς από τη μεριά τη δική μας τουλάχιστον, να διεκδικήσουμε, να προβάλλουμε, να πιέσουμε την κεντρική εξουσία, την κυβέρνηση, το Υπουργείο, το Κοινοβούλιο, όλους τους φορείς, την περιφέρεια, τους Δήμους, έτσι ώστε να επιληθούν όσο δυνατόν πιο γρήγορα προβλήματα χρονίζοντα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, κάποιες βέβαια έχουν περισσότερα προβλήματα. Έχουμε πλήρη συνέστηση ότι εδώ ένας νομός με πάνω από 170.000 κατοίκους που έχουν ανάγκη περίθαλψης και την ανάγκη της ιατρικής φροντίδας από το νοσοκομείο 365 μέρες του χρόνου, επιδεινώνεται αυτό και από την έλευση πολλών τουριστών, γιατί είναι τόπος προορισμού πάρα πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα από την άνοιξη όλο το καλοκαίρι και αρχές του φθινοπόρου κυρίως. Και από αυτή τη σκοπιά, ό,τι να κάνετε εσείς, δεν μπορεί να τα βγάλετε πέρα με τέτοιες δυνατότητες που υπάρχουν, με ελλείψεις και σε υποδομές και σε μηχανήματα από ό,τι έχουμε υπόψη μας και σε κλινικές, αλλά κυρίως σε ανθρώπους. Εκτός από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα των εργασιακών δικαιωμάτων, των εργασιακών σχέσεων, όλα αυτά τα ζητήματα και οι τεράστιες αντιλαϊκές πολιτικές που έχουν επιβάλει όχι μόνο τα μνημόνια, αλλά μια πορεία χρόνων, οι οποίες και μετά τώρα τα μνημόνια συνεχίζονται, παρότι όλοι μιλάνε ότι έχουμε βγει στην ανάπτυξη και έχουμε βγει στην ανάπτυξη την καπιταλιστική, μόνο που αυτά είναι για κάποιους ομίλους, κάποιους επιχειρηματικούς ομίλους και δεν αφορούν τον γιατρό, τον νοσηλευτή, αλλά και τον μισθωτό, τον εργαζόμενο, τον αγρότη που έρχεται να γιατροπορευτεί. Εγώ με αυτά εισηγητικά θα ήθελα να ξεκινήσω και να δώσω το λόγο σε εσάς, γιατί κυρίως είναι να ακούσουμε εσάς και εσείς να μας πείτε τι επιπλέον μπορούμε να κάνουμε είτε στη Βουλή, είτε στο δρόμο, στους αγώνες, γιατί ξέρετε ότι χωρίς αγώνα δεν γίνεται τίποτα, όλα αυτά. Δεν γίνονται μόνο με κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες ή μόνο με μια πίεση στις πόρτες των Υπουργών ή μέσα στα έδρανα της Βουλής. Κυρίως χρειάζεται αγώνα στο δρόμο, χωρίς βέβαια κρατική καταστολή, χωρίς βία ενάντια στους αγωνιζόμενους γιατρούς, νοσηλευτές και τον υπόλοιπο λαό, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει αυτή την απαράδεκτη, αυταρχική καταστολή ενάντια στο λαϊκό κίνημα και σε όποιον σηκώνει κεφάλι και αγωνίζεται για τα δικιά του.